μπορείς να μου πεις τι σε έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Στον Αντένα. Στον Αντένα. Θέλω να πω, όλες οι σχέσεις περνάνε κρίσεις. Φαντάζομαι ότι κι εσείς κάποια στιγμή μπορεί να περάσετε τα δικά σας. Τι ήταν αυτό που έκανε έναν τόσο επιτυχημένο δημοσιογράφο και παρουσιαστή συγχρόνως, ενώ είχε πάρα πολλές προτάσεις όλα αυτά. Το ξέρω, ήμουν εκεί. Θα σου πω τώρα που είμαι έτοιμος. Η αλήθεια ίσως, ποια είναι. Θα σου πω τώρα που ίσως του χρόνου να μην έχω εκπομπή. Έτσι. Μην τα λες τώρα αυτά. Κάτσε, γιατί μπορεί να μην έχω. Μία και βασική αιτία ήταν ο Μήνος Κυριακού. Εγώ δημόσια δεν μ' αρέσει να μιλάω με καλά λόγια για τον εργοδότη μου, γιατί το έχω πει και στον ίδιο. Δεν υπάρχουν καλά και κακά αφεντικά. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Καλά και κακά αφεντικά δεν υπάρχουν. Αυτοί που λένε, δεν μ' αρέσει να τον αποκαλώ με τον άλλον και αφεντικό. Είναι εργοδότης μου. Αφεντικό στη ζωή μου έχω τον Γιώργο Παπαδάκη. Κανέναν άλλον. Ξεκαθαρισμένο. Ξέρεις ότι ήμουν και γύρω στο κεφάλι. Μια αιτία λοιπόν ήταν ο Μήνος Κυριακού. Ο οποίος μου φέρθηκε καλά. Μου φέρθηκε καλά και ποτέ δεν μου δημιουργήσανε πρόβλημα να μου πούνε, μην τα πεις αυτά. Ξέρω ότι θα είχα φύγει χτες. Το δεύτερο ήταν ότι γενικά είμαι κατά των μετακινήσεων όταν αισθάνομαι όχι ασφαλής. Δεν έφυγα λόγω ανασφάλειας. Κάθε άλλο παρά. Στη ζωή μου έκανα ρίσκα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έφυγα από τη δημόσια τηλεόραση και ήρθα στον Αντένα όταν δεν ήταν τα πράγματα ξεκαθαρισμένα για το που μπορεί να πήγαινε η ιδιωτική τηλεόραση. Έτσι. Βέβαια. Και τ' άλλο, η σχέση που αναπτύχθηκε με τους συναδέλφους μου και η αγάπη για αυτό που κάναμε το καινούριο, που λέγαμε είναι δικό μας, κάτσε να το δω να μεγαλώσει λίγο ακόμα, το Καλημέρα Ελλάδα εννοώ. Λίγο ακόμα. Και μην νομίζεις, επειδή τώρα το λένε πρωινό Αντένα, εκείνη, για μένα δεν είναι το Καλημέρα Ελλάδα. Για μένα είναι το Καλημέρα Ελλάδα μου. Και εγώ έτσι το λέω. Μου, με την έννοια, ανήκει στο σταθμό, αλλά το μεγάλωσα εγώ. Και θέλω να πω κάτι στον Αντένα. Γονείς δεν είναι αυτοί που κάνουν ένα παιδί, αλλά αυτοί που μεγαλώνουν ένα παιδί. Που συνέφερα τώρα. Πολύ σωστά, αλλά δεν νιώθω ότι έχω καταλάβει πραγματικά. Πες μια καλή ευλογημένε. Δεν νιώθω ότι έχω καταλάβει πραγματικά πώς ποτέ δεν πήρες αυτή την απόφαση. Γιατί σου είπα, φουντώματα κατά καιρούς όλοι μπορούν να περνάνε, ευκαιρίες και πολλές. Θα σου πω κάτι, χωρίς έπαση. Πολύ καλές προτάσεις σε όλα τα επίπεδα. Από όλα τα κανάλια. Δεν υπάρχει κανάλι. Το Μέγκα μου έκανε 3 φορές πρόταση. Θα τα αποκαλύψω τώρα λοιπόν. Το Star μου έκανε 2 φορές πρόταση. Για το Star δεν ήξερα, για το Μέγκα τα ήξερα. Δύο φορές πρόταση. Και μάλιστα οι εργοδότες μου τις περισσότερες φορές ερχόντουσαν σπίτι μου να μου κάνουν την πρόταση. Πού είχαμε μείνει? Μέγκα Star. Στο Sky το ίδιο. Δύο φορές. Δύο φορές το Alter. Και όσο κάνει και σου κάνει και τύπωση. Συγγνώμη, το Alter σου έκανε πρόταση. Δύο φορές. Δύο φορές. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι. Κοίτα, ποτέ δεν. Έκανα τις επαφές γιατί ήμουν επαγγελματίας και έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα, κάποιος μου είχε πει, μα τι σου βάζεις στον καφέ το πρωί ο Κυριακού. Δηλαδή, μήπως μου βάζει κάτι και. Λωτό. Αλλά σου είπα τους λόγους. Αλλά πάνω απ' όλα, πέρα από την καλή σχέση, την άριστη σχέση που είχαμε το σταθμό, με τα πάνω, με τα κάτω, με αυτά, με εκείνο, με τα άλλα, ποτέ δεν διεκδίκησα τα χρήματα που θα πάρω. Πάντα. Εκείνοι μου λέγανε τι χρήματα θα πάρω και του έλεγα ευχαριστώ. Έλεγα ευχαριστώ τον ανταγωνισμό που μεγάλωνε τους μισθούς μας, γιατί τους μισθούς μας δεν τους ζητάγαμε εμείς, μας τους δίνανε και εμένα και σένα, και θα το πω εγώ για σένα. Ο ανταγωνισμός μας τους έδινε τους μισθούς. Και αν ήταν κάπως μεγάλη ή πολύ μεγάλη, Ελένη μου. Το άλλο. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς κάνει τις επιλογές στη ζωή. Και είναι υπέρ των μετακινήσεων σε επαγγελματικό επίπεδο. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου. Άλλο εσύ αυτό που κάνει στη διασκέδαση. Αλλά στην ενημέρωση να είσαι μία εδώ, μία εκεί, μία εκεί, μία εκεί, μία εκεί. Εμένα δεν είναι ότι με τρόμαζε, ότι ήμουν ανασφαλής. Δεν μ' άρεσε.